καρκίνος των οθικών, αν και καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε συχνότητα εμφάνισης μεταξύ των γυναικολογικών καρκίνων, δυστυχώς αποτελεί τον πιο θανατηφόρο. Η θλιβερή αυτή πραγματικότητα οφείλεται στο γεγονός ότι το 70% των περιπτώσεων διαγνώστηκε σε προχωρημένο στάδιο, όταν η νόσος έχει ήδη εξαπλωθεί σημαντικά. Η ιδιαιτερότητα της νόσου της επιτρέπει να εξαπλωθεί σιωπηλά στην κοιλιά, δημιουργώντας μεταστάσεις πολύ πριν εμφανιστεί ένας ανιχνεύσιμος όγκος στις οθήκες. Μελέτες αποδεικνύουν ότι ένας πιο εντατικός γυναικολογικός έλεγχος δεν μας βοηθάει στην έγκαιρη διάγνωση και δεν μειώνει την θνησιμότητα. Επιπλέον, τα συμπτώματα του καρκίνου των οθικών, όπως κοιλιακός πόνος, επίμονο φούσκωμα, αίσθηση πληρότητας, συχνοουρία, κόπωση και ναυτία, είναι συχνά ασαφή και εμφανίζονται συνήθως σε προχωρημένα στάδια. Αυτή η πραγματικότητα υπογραμμίζει την κρισιμότητα της αναζήτησης εξειδικευμένης φροντίδας από γυναικολόγους-ογκολόγους, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε πως οι περισσότερες γυναίκες θα αναπτύξουν στη ζωή τους έναν όγκο στην οθήκη, ο οποίος θα μπορούσε να είναι καλοήθης, οριακής κακοήθειας, δηλαδή λίγο πριν την κακοήθεια, ή κακοήθης. Η έγκαιρη και εξειδικευμένη αξιολόγηση επιτρέπει την άμεση λήψη των κατάλληλων μέτρων προσαρμοσμένων στην επικινδυνότητα του όγκου, μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας. Ο γονιδιακός έλεγχος αποτελεί δυστυχώς το μοναδικό προληπτικό μέτρο. Η λεπτομερής καταγραφή του οικογενειακού ιστορικού και η διενέργεια γονιδιακού ελέγχου μπορούν να αναδείξουν την πιθανή ύπαρξη ογκογονιδίων. Η ενίχνευση τέτοιων ογκογονιδίων, γονιδίων που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των οθικών και άλλων μορφών καρκίνου, δίνει τη δυνατότητα για προληπτική αφαίρεση των οθικών και των σαλπίγγων, ανάλογα φυσικά με την ηλικία της ασθενούς, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας του καρκίνου των οθικών, με μοναδικό στόχο την πλήρη αφαίρεση της νόσου. Σε αρχικά στάδια, η ρομποτική χειρουργική ή η λαπαροσκοπική χειρουργική προσφέρουν μια ελάχιστη επεμβατική προσέγγιση, επιτρέποντας στους ασθενείς να επιστρέψουν άμεσα στην καθημερινότητά τους. Σε προχωρημένα στάδια της νόσου, η λαπαροτομία, δηλαδή η ανοιχτή χειρουργική προσέγγιση, καθίσταται απαραίτητη καθώς επιτρέπει την ενδελεχή ψηλάφιση όλων των περιοχών της κοιλιάς, επιτρέποντας την αφαίρεση της νόσου ακόμα και από δυσπρόσιτες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οργάνων της άνω κοιλίας και τμήματων του εντέρου, εάν έχουν προσβληθεί. Απαιτείται εξαιρετική χειρουργική δεξιότητα και εκπαίδευση, συνδυάζοντας την επιθετική αφαίρεση της νόσου με τη λεπτομερή και προσεκτική παρασκευή των υγιών ιστών. Η ταχύτητα εκτέλεσης της επέμβασης είναι επίσης κρίσιμης σημασίας, καθώς η παρατεταμένη διάρκεια του χειρουργείου αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μεταχειρητικών επιπλοκών, όπως θρόμβωση και λίμωξη. Για την εξασφάλιση της βέλτιστης και πλέον σύγχρονης χειρουργικής αλλά και φαρμακευτικής θεραπευτικής προσέγγισης, είναι σημαντικό οι ασθενείς να απευθύνονται σε εξειδικευμένα ογκολογικά κέντρα, όπου μια ομάδα ειδικών από διάφορες ιατρικές ειδικότητες, γνωστή ως Ογκολογικό Συμβούλιο, συνεργάζεται για να σχεδιάσει το πλέον κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο για κάθε ασθενή. Η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών πρέπει να γίνεται μόνο σε υπερσύγχρονα ογκολογικά κέντρα, όπως το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, θεωρώ το καλύτερο των Βαλκανίων, που διαθέτει εντατική μονάδα, υπερσύγχρονο διαγνωστικό και χειρουργικό εξοπλισμό, καθώς και κορυφαίους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Η κλινική μας δημιουργήθηκε με βάση τα υψηλότερα ευρωπαϊκά στάνταρ. Προσφέρει στους ασθενείς με καρκίνο των οθικών την πλέον σύγχρονη και ολιστική αντιμετώπιση, από την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση μέχρι τη ριζική χειρουργική αντιμετώπιση και σύγχρονη φαρμακευτική θεραπεία.